Καλησπέρα, Μικέλ, καταρχάς. Καλησπέρα. Τι... Είμαι καλά, ευχαριστώ. Είσαι καλά, ε. Λοιπόν, διακοπές, ναι, διακοπές πήγες, Μικέλ, τελείωσαν ή θα πας τώρα? Όχι, θα πάω ακόμα. Τέλεια, σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω, όπως και πολλοί που, που ακούμε. Να σου πω λίγο. Αυτός ο παίχτης τώρα, ο Μπρούνο Κώστα. Όχι ο Μπρούνο Γκάμα, μην μπερδευτούν οι Αριανοί. Ο Μπρούνο Κώστα. Τι φάση είναι? Γιατί βλέπω πολύ καλά στοιχεία έχει. Και μάλιστα παίζει κιόλας. Ναι. Αυτή τη σεζόν ο Σέρζου Κονσεσόν του έχει βάλει βασικός κάποιος παιχνίδι. Αυτός πήγε πολύ καλά μέχρι τώρα. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί, λένε ότι μπορεί να πάει δανεικό στον Άρη. Αυτός είναι ένα παίκτης που το μπορεί να κάνει δύο θέσεις ή να παίξει με 8 και 6. Ναι. Και είναι ένα παίκτης πρώτα απ' όλα δεν θέλει να τρέχει πολύ να βοηθήσει την ομάδα. Uh-huh. Χωρίς να σκέφτεσαι τη μόνος του. Και αν θα πάει στον Άρη, σίγουρα θα είναι καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή, ε. Δηλαδή είναι εξαρό οχτάρι, καλά το λέμε, έτσι τέτοια περίπτωση είναι. Ποδοσφαιριστή. Ναι, όπως σου λέω, μπορεί να, αυτός παίζει περισσότερο σαν 8, αλλά και μπορεί να παίξει σαν 6 και κάποιες φορές μπορεί να, και παίξει δεξιμπακ. Τότε είναι ένα παίκτης που και δεξιμπακ. Κάνει... Ναι, και δεξιμπακ όταν χρειάζεται. Όπως σου λέω, είναι... Όλος προπονητής του αρέσουν να το έχουμε σαν παίκτης, γιατί πρώτα απ' όλα αυτό σκέφτεται από την ομάδα. Ναι. Αυτός δεν είναι, δηλαδή δεν είναι στα τελευταία, ας πούμε, στην Πόρτο, έτσι, στην Πόρτο ανήκει. Ναι, δεν ναι. είναι από τις τελευταίες επιλογές όμως. Δεν είναι, είναι από τους παίκτες που υπολογίζει ο προπονητής. Γιατί θέλουν να το δώσουν δανεικό? Εντάξει, γιατί ο Πόρτο μάλλον θα ψάξει ακόμα ένα-δύο παίκτες να παίξουν στη μέσο και μπορεί ακόμα να μείνει στην ομάδα. Αν ο Σέρζιο Κονσεσέο δεν θα κάνει καμία μεταγραφή, ναι. δύσκολο να το αφήσει να πάει δανεικό στον Άρη, γιατί ο Πόρτο έχει... παίζει στην πρωτάθλημα, στο Κύπελλο, στην Ευρώπη, τότε θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Και ο Μπρούνο Κώστα είναι, όπως σου λέω, είναι ένα παίκτης που είναι σημαντικό όταν, αν δεν θα παίξει, αν βασικός, όταν μπαίνει στην ομάδα, ναι. πάει πάντα καλά, τότε μπορεί και να παίξει, να πάει στον Άρη δανεικό, να παίξει, να έχει παιχνίδια στα πόδια του, να παίξει συνέχεια. Γιατί στο Πόρτο είναι δύσκολο να παίξει συνέχεια. Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά βλέπω εγώ ότι τελευταία του παρουσία, τελευταία του εμφάνισε στο ντέρμπι με τη Sporting, όπου έπαιξε βασικός αυτό. Στο μάτς που κέρδισε 3-0, ας πούμε, η Πόρτο. Ήταν βασικός. Τώρα ναι, μπορεί αυτός ο παίκτης από βασικός στην Πόρτο να πάρει μεταγραφή και με τη μορφή δανεισμού και να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό δεν μου κάθεται καλά, γι' αυτό το συζητάω μαζί σου. Ναι, όπως σου λέω, εσύ ξέρεις όταν η παίκτηση, αυτό του μετράει είναι το στιγμή. Τώρα φέτος ο Μπρούνο Κώστα είναι πάρα πολύ καλά με όλα. Τότε μπορεί να πάει λίγο πιο κάτω σε ένα μήνα. Τότε αυτό το στιγμή είναι καλό να παίξει βασικός. Ναι. Και όπως σου λέω, και αν θα πάει στην Άρη, σίγουρα θα είναι ένα από τους καλύτερους παίκτες στην ομάδα. Από ξέρω, ο Άρης λείπει ένα παίκτη σαν 8 ναι, και σωστά. 6. Έτσι είναι. Απλά εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, μακάρι βέβαια να είναι, αλλά ένας παίκτης που είναι βασικός στην Πόρτο να φύγει, να πάει δανεικός και να έρθει στην Ελλάδα. Δεν λέω στον Άρη συγκεκριμένα, αυτός, έρθει στην Ελλάδα. Αλλά αυτός δεν είναι 100 από 100 βασικός. Στην ναι, Πόρτο okay. έχει λίγες παίκτες που είναι 100 από 100 βασικός. Ναι. Και όπως σου λέω, αν ο Σέρζιο Κονσεσέο σίγουρα ο Πόρτο θα κάνει μία μεταγραφή για αυτή τη θέση, τότε θα είναι πιο εύκολο ο Μπρούνο Κώστα να πάει στον Άρη. Όπως σου λέω, αυτός, εγώ πιστεύω ότι μόνο θα πάει στην Άρη αν ο Πόρτο θα κάνει μία και άλλη μεταγραφή. Μάλιστα. Προφανώς θα κάνει μεταγραφές και άλλη μεταγραφή. Βασικά αυτός έπαιξε γιατί έλειπε το κεντρικό χάφι, το εξαροχτάρι τέλος πάντων της Πόρτο στο παιχνίδι. Έτσι και αυτό έπαιξε
βασικός, όπως και να έχει, όποιος και να έλειπε, είναι μεγάλο πράγμα να παίξει στο ντέρμπι βασικός ο συγκεκριμένος παίκτης και να αποτελεί στόχο της Πόρτο και να αποτελεί στόχο μεταγραφικό μιας ομάδας, έστω και με τη μορφή δανεισμού. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό το σκηνικό, αλλά μου φαίνεται τόσο καλό για να είναι αληθινό, ας πούμε. Μακάρι να είναι. Μακάρι είναι. Πολύ καλή περίπτωση. Ναι, μακάρι να πάει στον Άρη, γιατί όπως σου λέω, αν θα πάει τον Άρη σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και να πάρει, ο Άρης να πάρει τη στόχο το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολα, αλλά να πάει πολύ μακριά στο πρωτάθλημα. Ναι, 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 έτσι κι αλλιώς το είπε και ο μεγαλομέτωχος του Άρη πριν από λίγες μέρες, ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα φέτος και το κύπελο. Οπότε πρέπει να βοηθήσει, να ενισχύσει την ομάδα. Ναι, ο Άρης από ξέρω έχει κάνει καλές μεταγραφές, το ότι μπορεί να κάνει καλό πρωτάθλημα και να πάει μακριά στο κύπελο. Βεβαίως. Μάλιστα. Μικέλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας βοήθησες για μία ακόμη φορά να καταλάβουμε τι γίνεται. Να είσαι καλά. Είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ.